Φίλες και φίλοι, αγαπητοί υποψήφοι, χαίρετε. 6 Ιουνίου 2019 και σήμερα δίδεται η εκκίνηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Σήμερα ξεκίνησαν οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα της νοελληνικής γλώσσας. Με το ίδιο μάθημα, στο ίδιο μάθημα θα διαγωνιστούν την αυριανή μέρα οι μαθητές των γενικών ε, λυκείων της χώρας. Τα φροντιστήρια που καμισά Σιρακλείου, ε, πιστοί σε αυτό το τηλεοπτικό ραντεβού, θα είμαστε εδώ κάθε μεσημέρι στις 2 η ώρα ακριβώς να δίνουμε ζωντανά αναλυτικά τις απαντήσεις των θεμάτων με εγκυρότητα προφανώς υπηρετώντας την ανάγκη των μαθητών να μαθαίνουν τις απαντήσεις των θεμάτων. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με το σημερινό διαγώνισμα και το μάθημα της ελληνική γλώσσας των επαγγελματικών λυκείων. Το κείμενο που δόθηκε στο πρώτο μέρος όπως σημειώνεται εξάλλου, είναι απόσπασμα από την ομιλία του Καμή το 1957 στην Ακαδημία της Σουηδίας όταν βραβεύτηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Ένα κείμενο το οποίο ήθελε προσοχή προκειμένου να γίνει αντιληπτό και κατανοητό από τους υποψηφίου, είχε κάποια σημεία τα οποία απαιτούσαν πραγματικά ιδιαίτερη προσοχή για την κατανόησή του. Στην πρώτη δραστηριότητα, στο ερώτημα Α1, Ζητείτε περίληψη αποσπάσματος των δύο πρώτων παραγράφων και όχι ολόκληρου του κειμένου. Ενδεικτικά εδώ σημειώνουμε φίλοι συμμαθητές γιατί απαιτούσε ένα επικοινωνιακό πλαίσιο. Η ερώτηση έλεγε να παρουσιάσουμε περιληπτικά στην τάξη, στην τάξη σας το περιεχόμενο του αποσπάσματος. Άρα ήθελε ένα επικοινωνιακό πλαίσιο, διαβάζουμε ενδεικτικά. Φίλοι συμμαθητές στο συγκεκριμένο απόσπασμα της ομιλίας του, ο Αλμπερ Καμή αναδεικνύει την ανάγκη του να επικοινωνεί με του ανθρώπου. Συγκεκριμένα επιμένει ότι η τέχνη του είναι ο τρόπο να συναλλάσσεται μαζί του. Ο καλλιτέχνη, κατά τη γνώμη του, αναδεικνύει την τέχνη και την ιδιαιτερότητά του εφόσον αναγνωρίζει τη δική του ομοιότητα με του πολλού. Ο δημιουργό είναι ανάγκη να παρατηρεί αντί να αξιολογεί, καθώ σύμφωνα και με τον Νίτσε, στι μελλοντικέ κοινωνίε κυρίαρχη θα είναι οι δημιουργοί και όχι οι κριτέ. Αποφώνηση, όχι αναγκαία, καθώς το επικοινωνιακό πλαίσιο προφανώς μέσα σε μια τάξη, με σε θα μπορούσε να είναι πολύ οικείο και να μην είναι απαραίτητη αποφώνηση. Δεύτερη δραστηριότητα, α2, ποιος είναι ο ρόλος της κάθε διαρθρωτικής λέξης φράσης στη συνοχή του κειμένου, αρκούσε μονολεκτικά η απάντηση, το αντιθέτω λέει η αντίθεση, το λοιπόν συμπέρασμα για αυτό το λόγο αιτιολόγηση και το εφόσον όρο και προϋπόθεση. Α3. Να δώσετε έναν τίτλο στο κείμενο. Ενδεικτικά. Δίνουμε δύο τίτλου. Η τέχνη οδηγό για τον δημιουργό. Η κοινωνική ευθύνη του δημιουργού. Καλό ήταν να υπάρχει ένα σημείο Ε, Κάποιο του βοήθησε το εισαγωγικό σημείωμα του κειμένου. Που με προσοχή διάβασαν ότι το κείμενο αυτό αναφέρεται στην τέχνη και στον κοινωνικό ρόλο του καλλιτέχνη. Να προχωρήσουμε στο α4 ερώτημα. Α4α, να γράψετε ένα αντώνυμο για κάθε μια από τι λέξει. Σημειώνουμε δεικτικά δίπλα στο ουδέποτε πάντοτε διαρκώ επιτρέπει, αποτρέπει, απαγορεύει, αδυνατή, μπορεί, δέσμευση, αποδέσμευση, ελευθερία. Α, 4, Β, δύο λέξεις για κάθε μια από τις οποίες ζητείτε να δημιουργήσουν μια πρόταση που θα φανερώνει τη σημασία τους. Για το ρήμα περιφρονούν, η πρότασή μας ενδεικτικά είναι οι νέοι περιφρονούν το πολιτικό σύστημα λόγω της διαφθοράς στην πολιτική ζωή, για το ουσιαστικό υποχρέωση, σημαντική υποχρέωση κάθε επιστήμονα είναι η υπηρέτηση των αναγκών του ανθρώπου. Να πάμε και στην τρίτη δραστηριότητα και στο Α5, όπου ουσιαστικά ζητείται η αναπαραγωγή ενό κειμένου, μια μικρή έκθεση. Σε μια σύντομη ομιλία στη Βουλή των Εφήβων, προτείνεται τρόπου με του οποίου το σύγχρονο σχολείο θα αναλάβει καθοριστικό ρόλο στην πρόοδο τη τέχνη και του πολιτισμού. Ένα ερώτημα που μοιάζει πάρα πολύ με το ένα από τα δύο ερωτήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2012 στα Γενικά Λύκεια... όταν συζητήθηκε αναλόγω η σχέση του σχολείου με την τέχνη. Εδώ λοιπόν προφανώ χρειαζόταν ένα επικοινωνιακό πλαίσιο, προσφωνήσει κτλ. Έναν πρόλογο, μια αναφορά στην ανεπάρκεια σε σχέση με, την, με το πώ το σχολείο αναδεικνύει την τέχνη και τον πολιτισμό και το κύριο θέμα με του τρόπου ανάδειξη τη τέχνη και του πολιτισμού στο σχολείο. Ενδεικτικά εδώ γράφουμε αναγκαιότητα αναβάθμιση της αισθητική παιδείας, ενίσχυση καλλιτεχνικών σχολείων, απαραίτητε υλικοτεχνικές υποδομέ και αξιοποίηση νέα τεχνολογία, αναθεώρηση αναβάθμιση σχολικών προγραμμάτων, ανάδειξη σχετικών μαθημάτων, ερευνητικέ εργασίε, καταρτισμένο και πνευσμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, σύσταση καλλιτεχνικών ομάδων, οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, επισκέψει σε πολιτιστικού χώρου και χώρου καλλιτεχνική δημιουργία, προγράμματα υιοθέτηση και ανάδειξη μνημείων, αισθητική ανάδειξη και βελτίωση σχολικών χώρων. Υπάρχουν πάρα πολλέ προτάσει και ένα επίλογο ενδεχομένω και για άλλου φορεί και θεσμού που μπορούν να βοηθήσουν προ την ίδια κατεύθυνση. Να πάμε στο δεύτερο κομμάτι του διαγωνίσματο, όπου έχουμε ένα λογοτεχνικό κείμενο τη κυρία Άλτα Μερίνη, Ιταλίδα Πίτρια, η οποία το 1996 προτάθηκε για το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνία ένα μικρό ποίημα το οποίο στον πρώτο στίχο δηλώνει η ποιήτρια ότι δεν έχω ανάγκη από χρήματα και περίπου 8-10 στίχοι που περιγράφουν από τι έχει ανάγκη με μια αναφορά προς το τέλος ξεκάθαρη ότι έχει ανάγκη από ποίηση. Προφανώς περιγράφουμε την ανάγκη της δημιουργού από την ποίηση, δηλαδή την τέχνη της. Πρώτη δραστηριότητα β1. Σε ένα κείμενο μικρό, 50-60 λέξεων, να καταγράψετε ποιε είναι οι προσδοκίε τη ποιήτρια. Τεκμηρώστε την απάντηση με στοιχεία του πείματο. Ανάφορε στο κείμενο είναι απαραίτητε. Λοιπόν, οι προσδοκίε είναι και για συναισθηματική διέγερση, την αναφορά δίπλα, και για καλλιέργεια του πνεύματο, και για καλλιέργεια ψυχικού κενού, για ανάγκη επικοινωνία και για διαφυγή από την πραγματικότητα. Με σωστέ αναφορέ δίπλα, ερμηνεύουμε ουσιαστικά το κείμενο. Προσδοκία για όμορφες στιγμές, για χαρούμενες στιγμές, για ποιήση, για επαφή με την τέχνη. Αυτές είναι οι ανάγκες της συγκεκριμένη πίτριας. Πάμε στο Β2α και Β, μια δεύτερη δραστηριότητα απαιτητική για τη λειτουργία εκφραστικών τρόπων. Πρώτα απ' όλα Β2α για το τι εξυπηρετούν οι τρεις προσωποποιήσεις. Ενδεικτικά εδώ έχουμε καταγράψει τρεις προσωποποιήσεις και από εκεί και πέρα ο στόχος έμφαση στην εσωτερική της ανάγκη για αισθήματα, για εσωτερική πληρότητα, για ολοκλήρωσή της που θα της δώσει η επαφή με την τέχνη και η επαφή με τους ανθρώπους. Οι έννοιες γίνονται πιο κατανοητές, εννοούμε με τις προσωποποιήσεις, οι έννοιες γίνονται πιο α, κατανοητές, στον αναγνώστη και επίτρια δίνει η έμφαση και ένταση της απόψης της, οι προσωποποιήσεις προσδίδουν λυρικότητα, παραστατικότητα και ζωντάνια χαρακτηριστικές λέξεις για το 2Β που οι μονάδε ήταν πολλέ. Ε, ουσιαστικά ζητείτε να ερμηνεύσουμε τη λειτουργία της επανάληψης για το νόημα του κειμένου η επανάληψη της φράσης έχω ανάγκη μόνο για το νόημα του κειμένου εδώ λοιπόν σημειώνουμε ότι δίνει έμφαση δηλώνει την επιτακτική της ανάγκη να νιώσει αληθινά συναισθήματα από την επαφή της με τους ανθρώπους και από την επαφή της με την πίεση η οποία της δίνει τις συγκινήσεις και συμβάλλει στην ψυχική της ανάταση οι αναφορές και όσα έγραψαν οι υποψήφοι θα έπρεπε να αφορούν μόνο το περιεχόμενο. Να τελειώσουμε με την τρίτη δραστηριότητα και την ερώτηση Β3, όπου πάλι έχουμε την παραγωγή ενός μικρού κειμένου, 100 150 λέξη, πίτρια δηλώνει ότι έχει ανάγκη την πίεση εσείς στη ζωή σας, κατά πόσο έχετε ανάγκη από κάποια μορφή τέχνης. Και ενδεικτικά μέσα στην παρένθεση, στη διατύπωση αναφέρονται και κάποιες επιλογές και ε, μορφές τέχνης. Ε, ένα κείμενο το οποίο προφανώς απαιτούσε έναν εξομολογητικό τόνο, ένα βιωματικό περιεχόμενο και γι' αυτό μάλλον η πρόταση είναι να γραφεί σε πρώτο ενικό πρόσωπο. Στην ουσία, να προχωρήσουμε στην επόμενη κάρτα, στην ουσία αυτό που ζητείτε είναι να μιλήσουμε για την ανάγκη της τέχνης στους νέους ανθρώπους και την αξία της τέχνης. Πανομοιότυπο και αυτό με το άλλο ερώτημα του ίδιου θέματος του 2012 στις πανελλαδικές εξετάσεις των γενικών λυκείων. Εδώ λοιπόν έχουμε τα ωφέλη, τι κερδίζει ο νέο από την επαφή του με την τέχνη, καλλιεργεί την αισθητική του, φέρνει σε επαφή με την παράδοση, η τέχνη προκαλεί την έκφραση συναισθημάτων, απαντά σε αγωνίο τη ζωή του, αφυπνίζει και κινητοποιεί, ενώνει και ανθρώπινες ανθρώπινε σχέσει, καλλιεργεί αξίε, πνευματικέ, ψυχικέ και ηθικέ, οξύνει τη φαντασία, καλλιεργεί ευαισθησίε, δημιουργικότητα, δεξιότητε. Συνιστά δημιουργική επιλογή ελεύθερου χρόνου, θηλιτεύει τα κακόσκήμενα, συνιστά διαφυγή από τη δύσκολη πραγματικότητα, λειτουργεί λιτρωτικά αφού συμβάλλει στη λύση προβλημάτων και η τέχνη συνιστά παράγοντα αυτοπαρατήρηση, αυτογνωσία και αυτοπραγμάτωση. Ενδεικτικέ απαντήσει και για αυτό το ερώτημα, ε, θα έλεγα ότι ήταν ένα απαιτητικό διαγώνισμα που ήθελε προσοχή και στην κατανόηση του κειμένου αλλά και σε αρκετά σημεία των ασκήσεων. Αυτά για το μάθημα της νεολογικής γλώσσας στο Νεπάλ. Θα είμαστε αύριο την ίδια ώρα εδώ να μιλήσουμε για το μάθημα της γλώσσας των γενικών λυκείων. Απαντήσεις αναλυτικές βρίσκεται στο νέακρήτη.gr και στο αυριανό φύλλο της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Καλή συνέχεια και καλή αρχή για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων την αυριανή ημέρα.